Οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού έχουν σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί να αλλάξει ολόκληρο τον ενεργειακό χάρτη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η οποία ήταν μέχρι τώρα εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία. Και ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται για 70 και πλέον ημέρες, οι Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες ανατιμήσεις στην Αντλία, καθώς οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Καύσιμα παραπάνω, ρεύμα παραπάνω. Πετρέλαιο το έχουμε ξεχάσει, έχουμε να βάλουμε χρόνια. Τα διπλά λεφτά δίνει. Δηλαδή έβαζε 30 ευρώ, τώρα για να γεμίσει θέλει 60. Το βλέπω έτσι όπως πάμε. Στο τέλος θα τα κλείσουμε όλα και τα αυτοκίνητα και όλα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εδώ έχουμε δύο συντάξεις, δεν μπορούμε να περάσουμε. Οι ανατιμήσεις για ολόκληρη την Ευρώπη από τις αρχές του έτους φτάνουν ακόμη και το 25% για την αμόλυβδη των 95 οκτανίων και έως το 44% για το πετρέλαιο κίνησης. Τιμές που διαμορφώνονται μετά από τους φόρους, οπότε έχουν συνυπολογιστεί οι μειώσεις που είχαν κάνει στο μέτωπο αυτό οι ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες τους να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία. Είδα το τεπόζιτο για τον γκάζι, είναι γύρω στα 23 ευρώ επιπλέον όταν το φουλάρω από ό,τι πριν 2 μήνες, 3 πόσο τώρα πάει. Έχω κι άλλο αυτοκίνητο και είναι κλειδωμένο και στο σπίτι δεν πάει πουθενά μου. Πού να πάει. Έχουν αυξηθεί οι τιμές και προσπαθούμε να κανονίσουμε τις δρομές μας και εμείς ανάλογα με τις ανάγκες. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα παραμένει η τρίτη πιο ακριβή χώρα στις τιμές της αμόλυβδης, καθώς το 1 λίτρο πωλείται πλέον κατά μέσο όρο πάνω από 2,1 ευρώ. Πρωταθλήτριες στον τομέα αυτό η Ολλανδία και η Δανία, όπου ωστόσο τα συνολικά μέσα εισοδήματα είναι πολύ ψηλότερα από αυτά της Ελλάδας. Οι μέσες πανελλαδικές τιμές των υγρών καυσίμων στις αρχές του Μαΐου διαμορφώνονταν ξανά σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την απλή αμόλυβδη να ξεπερνά τα 2,12 ευρώ, τη σούπερ αμόλυβδη τα 2,28 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,88 ευρώ το λίτρο. Να μειωθούν οι φόροι, άλλη λύση δεν υπάρχει.